εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Anyway, νομίζω ότι οι τηλεθεατές μας μπήκανε αρκετά καλά σε αυτό το πνεύμα. Όμως, εγώ θέλω να μου πείτε εσείς, από τη σκοπιά τη δικιά σας, πώς θα πείσετε τους τηλεθεατές μας να ψηφίσουν τον εκπρόσωπο ή τον αγαπημένον ή τον στηριζόμενο από τη Νέα Δημοκρατία υποψήφιο περιφερειάρχη. Προφανώς αναφέρεστε εδώ στην Πελοπόννησο που βρισκόμαστε και στη Λακωνία που... Και στη Λακωνία και όχι μόνο. Που αγαπούμε ιδιαίτερως... Εγώ ξέρω ότι έχετε στηρίξει και στηρίζετε πάρα πολύ τον Δημήτρη τον Δράκο, ο οποίος ο Δημήτρης Δράκος είναι γνωστός σε όλους μας και σε μένα προσωπικά, γνωστός για την νομαρχιακή αυτοδιοικητική θητεία του που έχει κάνει στην Καλαμάτα και που κάνει ακόμα. Βεβαίως. Η ΣΕΝΑΕ και όλα αυτά τα πράγματα, και τον γνωρίζω και 40 χρόνια που τρέχαμε μαζί σαν τουριστικοί παράγοντες Μεσσηνίας και Λακωνίας στις διεθνείς εκθέσεις. Γιατί έχετε μεγάλη πορεία άλλωστε και στον τομέα της τουριστικής ανάπτυξης. Ακριβώς. Περιοχής και όχι μόνο της περιοχής. Κύριε Βελούρη, η Πελοπόννησος, ο Μοριάς, είναι κάστρο της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Ακούστε. Τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα νούμερα. Σε αυτές τις εκλογές λοιπόν τις περιφερειακές, μόνο ένα χρώμα αρμόζει σε αυτή την περιοχή και είναι το μπλε. Και αυτό θα είναι. Και ο πρώτος εκλεγμένος περιφερειάρχης Πελοποννήσου θα είναι ο Δημήτρης ο Δράκος. Και αυτό όχι μόνο γιατί είναι επιλογή της Νέας Δημοκρατίας να τον στηρίξει, κύριε Φελούρη. Ο κύριος Δράκος, αναφέρατε και εσείς κάποια στοιχεία από την διαδρομή του και από την πορεία του. Ναι, είναι γνωστός. Είναι ένας στέλεχος με μακρά πολιτική και αυτοδιοικητική εμπειρία. Υπήρξε τρεις φορές πρόεδρος, νομάρχης μάλλον Μεσσηνίας. Είναι και δουλευταράς. Είναι παραγωγικός και αποτελεσματικός. Έχει πέρα από την πολιτική διάσταση, η προσωπικότητά του έχει και την τεχνοκρατική διάσταση. Ακριβώς. Εγώ έχω συνεργαστεί μαζί του στο επίπεδο το πολιτικό βεβαίως, όταν την τελευταία φορά διεκδίκησε και ο ίδιος και κέρδισε την προεδρία της ΕΝΑΕ. Είναι επί 4 χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος. Τον έχω ακούσει δεκάδες φορές να μάχεται για τα συμφέροντα της τοπικής αυτοδιοίκησης και είμαι. Η ενδεδειγμένη λύση είναι ο άνθρωπος που χρειάζεται η Πελοπόννησος για να πάει μπροστά τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν στηρίζουμε τον Δημήτρη τον Δράκο και όπως σας είπα, αυτός θα είναι ο πρώτος εκλεγμένος αιρετός περιφερειάρχης στην Πελοπόννησο. Το μήνυμα προς τους συμπατριώτες μας. Μας βλέπουν σε όλο τον πλανήτη, να εκτυπώσω. Και αυτή τη στιγμή και αποθηκευμένα. Λοιπόν, το μήνυμα λοιπόν στους συμπατριώτες μας, στους συντοπίτες μας, είναι να στηρίξουμε όλη τους τη δύναμη τον Δημήτρη τον Δράκο. Δεν είναι μόνο η επιλογή του Αντώνη Σαμαρά και της Νέας Δημοκρατίας για να ηγηθεί στο περιφερειακό ψηφοδέλτιο. Είναι εκείνος που, όπως είδα και από το πρόγραμμά του, διότι επανέρχομαι σε αυτό που σας είπα, συγκεκριμένες κουβέντες, συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Είναι εκείνος που είδα και στο πρόγραμμά του ότι είχε αποτυπώσει, και αυτό δείχνει μια βαθιά γνώση των ζητημάτων της περιφερειακής ανάπτυξης, ένα πλήρες πρόγραμμα για την Πελοπόννησο. Από την άλλη πλευρά, επιτρέψτε μου. Έχει δηλώσει ότι τα πανεπιστήμια, γιατί είχε γίνει κάποια κουβέντα για συρρήκνωση των πανεπιστημιακών σχολών κλπ. Και λέει, ακούστε εδώ, για να φύγει από τη Σπάρτη Πανεπιστήμιο και ΤΕΗ, θα περάσουν πάνω από το πτώμα μου. Είμαι βέβαιος ότι δεν θα επιτρέψει κάτι τέτοιο ποτέ ο Δημήτρης ο Δράκος. Ναι. Έχει βαθιά γνώση. Ξέρετε, έχει σημασία για τη Σπάρτη αυτό, για τη Λακωνία γενικότερα. Βεβαίως, και δεν έχει μόνο, επιτρέψουμε σε αυτό μια παρένθεση, δεν έχει μόνο σημασία διότι θα έρθουν κάποια άτομα και θα φοιτήσουν εδώ. Όχι. Ή θα μεταφερθεί, αν θέλετε, και μια οικονομική δραστηριότητα στην πόλη. Έτσι. Έχει αυτό μεγάλη σημασία και θέλω να το τονίσω στους συμπατριώτες μας αυτό, ότι σε όποιες πόλεις αναπτύσσονται και λειτουργούν ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, διαμορφώνεται μέσω μακροπρόθεσμα μία δυναμική σε αυτές τις περιοχές, διότι έτσι έρχονται άνθρωποι εξειδικευμένοι, έρχονται άνθρωποι του πνεύματος, οι οποίοι λειτουργούν
δεν εντάσσονται μόνο, αλλά αλληλεπιδρούν και με την τοπική κοινωνία, και αυτό το έχει ανάγκη ο τόπος μας, διότι αυτός ο τόπος έχει δυναμικό ανθρώπινο πυρήνα, έχει ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι πραγματικά μπορούν να σχεδιάσουν και να προσφέρουν. Πέραν αυτού και επανερχόμενο στο προηγούμενο, συζητώντας για τον κύριο Τατούλη και μάλλον συγγνώμη για τον κύριο Δράκο, ήθελα να πω το εξής, κάνοντας αντιδιαστολή και με την άλλη, αν θέλετε, υποψηφιότητα στην περιοχή. Και κύριος είναι ένας ικανός. Βεβαίως. Θα ήθελα όμως να σας πω σε ό,τι αφορά τον κύριο Δράκο. Δεν είναι μόνο η πορεία του. Δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα του έργου το οποίο έχει επιτελέσει. Έχει μεγάλη σημασία να δίνουμε βάρος και αξία και στην σταθερότητα και στην πορεία κάθε πολιτικού άντρα. Στη συνέπεια δηλαδή της πολιτικής του διαδρομής. Αυτό το χαρακτηριστικό και φιλοσοφίας, πολιτικής αυτό, φιλοσοφίας. Αυτό το χαρακτηριστικό για μένα, για μας, πιστεύω για μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας, είναι προϋπόθεση για μια επιτυχημένη Βέβαια. Πολιτική διαδρομή. Βέβαια. Το καταθέτω και αυτό, διότι στις μέρες μας, που αν θέλετε η πολιτική και με ήττα και όμικρον γιώτα έχει ή έχουν υποστεί πολλά τραύματα, έχει μεγάλη σημασία να το επισημαίνουμε. Και μεγάλη σημασία για να επανορθώσουμε αυτό το κλάδο, ας το πάρουμε κλάδο, δηλαδή την πολιτική και τους πολιτικούς μας, πρέπει αν στερηθούν της εμπιστοσύνης μας και του σεβασμού μας, τότε αποτύχαμε σαν έθνος, σαν κράτος. Θα πρέπει όμως και εκείνοι να βοηθήσουν. Για να τους σεβαστούμε όμως πρέπει να δίνουμε, ή αν θέλετε για να τους επιλέξουμε με αυτή την προοπτική, ναι, πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερο βάρος και σημασία και σε άλλα στοιχεία της προσωπικότητάς τους. Βέβαια. Και στην αξιοπιστία και στη σταθερότητά τους ως πολιτικά πρόσωπα. Καλά, πρέπει να καθόμαστε με τις ώρες να μιλάμε. Στη διάθεσή σας. Η υπόθεση είναι ότι στελέχη τέτοια, πολιτικά στελέχη όπως είσαστε εσείς, κύριε Δασκαλάκη, τιμούν, εκτός από το περιβάλλον στο οποίο ζείτε και εργάζεστε, τιμούν και τον τόπο της καταγωγής σας. Είναι βαρύ το φορτίο όταν ασχολείσαι με τα κοινά και της καταγωγής και να είσαι λάκωνας και να πιστεύεις σε αυτές τις αξίες. Και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό. Με την ευκαιρία όμως, αν θέλετε, παίρνοντας πάλι από την δυνατότητα που μου δίνετε για μια-δυο σκέψεις παραπάνω. Στην περίπτωση των εκλογών των περιφερειακών και εν προκειμένου αυτών που είπαμε για τον κύριο Δράκο, εμείς οφείλουμε να το κάνουμε και το κάνουμε αυτό με απόλυτη σταθερότητα, αυτοπεποίθηση και καθαρότητα. Είναι πολύ καθαρός ο πολιτικός μας λόγος και είναι πολύ καθαρό το μήνυμά μας. Καλούμε όλους τους συμπατριώτες μας και στη Λακωνία και στους άλλους νομούς της Πελοποννήσου να αξιοποιήσουν αυτές τις εκλογές, να ψηφίσουν για την Πελοπόννησο, να ψηφίσουν όμως για το μέλλον των παιδιών τους και για την πατρίδα μας. Θα ήταν άδικο να μην αναφερθούμε όμως και στο φίλο μου τον Παναγιώτη τον Φαρλέκα. Βεβαίως. Είναι προφανές ότι θα αναφερθώ ιδιαίτερα στον Παναγιώτη τον Φαρλέκα, τον υποψήφιο αντιπεριφερειάρχη του νομού Λακωνίας. Είναι ένα εξαιρετικό στέλεχος με μακρά διαδρομή στα κοινά. Έτσι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διακρίνεται για τον καθαρό του λόγο και για την εντιμότητά του και τη συνέπειά του. Και οφείλω να πω αυτό που και εσείς εισπράτετε, ότι προσφέρει πολλά και τιμά το ψηφοδέλτιο στο οποίο συμμετέχει, αλλά και την Νέα Δημοκρατία, όπως και όλα τα στελέχη τα οποία υπάρχουν, συμπεριλαμβάνονται στο ψηφοδέλτιο το περιφερειακό. Θέλω να πω όμως, επανερχόμενο στο προηγούμενο, ότι είναι κρίσιμη άλλη Κυριακή. Πρέπει οι Λάκωνες, καταρχήν να πάνε όλοι να ψηφίσουν, από τη μία άκρη της Λακωνίας ως την άλλη και όλοι οι Πελοποννήσοι, αλλά εδώ ειδικά αναφερόμαστε στους Λάκωνες, να στείλουν μήνυμα στην κυβέρνηση του Πασόκου και στον Γιώργο Παπανδρέου. Μήνυμα για τους ίδιους και κυρίως για το μέλλον των παιδιών τους. Πρέπει το μήνυμα αυτό να είναι
αυτό που γνωρίζουμε να κάνουμε εμείς σε όλες τις κρίσιμες φάσεις της εθνικής ζωής ως Λάκωνες. Το μήνυμα θα πρέπει να είναι μήνυμα υπερψήφισης του συνδυασμού δυνατή Πελοπόννησος του Δημήτρη Βράκου. Θα πρέπει όμως να είναι και ηχηρό μήνυμα, ηχηρό λακωνικό μήνυμα προς την κυβέρνηση του Πασόκ και τον Γιώργο Παπανδρέου. Αυτό, αν θέλετε, ως κόμμα, ως παράταξη, το καταθέτουμε εδώ με ήσυχη τη συνείδησή μας και με πολύ καθαρή και βροντερή φωνή. Το επιβάλλει το συμφέρον του τόπου. Διότι, επιτρέψτε μου κύριε Φελούρη, διαμορφώνονται στην περιοχή μας και κάποιες άλλες συνθήκες, κάποιες άλλες υποψηφιότητες, τιμούμε εμείς όλες τις υποψηφιότητες, άλλωστε σε αυτό πιστεύουμε, στο να μπορούν όσο το δυνατόν περισσότεροι να εκθέτουν τις απόψεις τους και να διεκδικούν την ψήφο του ελληνικού λαού, όμως διαμορφώνονται ή υπάρχουν, αν θέλετε, και προβάλλονται και κάποιες άλλες υποψηφιότητες, οι οποίες σε καμία περίπτωση, παρά την όποια στο παρελθόν πολυπίκυλη διαδρομή τους, δεν εκφράζουν ούτε τη Νέα Δημοκρατία, ούτε το μήνυμα και την πολιτική φιλοσοφία της Νέας Δημοκρατίας. Κατανοητό. Κατανοητό, 100%. Κύριε Μενέλαε, δασκαλάκι, σας μιλώ ειλικρινά, ήταν μεγάλη μου η τιμή που ήρθατε και η χαρά μου όμως ταυτόχρονα. Και δική μου, και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και σας ευχαριστώ για όλα τα χρήσιμα πράγματα που εντοπίσατε και εσείς, ανεξαρτήτως αν πολλοί τα πιστεύουν ή δεν τα πιστεύουν, τα αποδέχονται ή δεν τα αποδέχονται, πάντως τα θέσατε στο οικοδόμημα της γνώσης. Προσπάθησα, και αυτό μετράει. Προσπάθησα με τη δική σας βοήθεια και, αν θέλετε, με τον αποτελεσματικό τρόπο διερμηνείας της άποψης, της κοινής γνώμης, αλλά και με την τεράστια εμπειρία σας, σας ευχαριστώ για αυτό, διότι δώσατε την ευκαιρία να πω κάποια από αυτά που πιστεύω και μας απασχολούν, και πιστεύω ότι αυτά ευρύτερα, πέρα από το παραταξιακό. Έτσι είναι, και νομίζω ότι για αυτά ενδιαφέρεται και ο Κοσμάκης και πρέπει να του τα δίνουμε. Και πάλι σας ευχαριστώ και πάλι σας εύχομαι καλή επιτυχία στους στόχους που έχετε. Να είστε καλά κι εσείς. Αγαπητοί τηλεθεατές, θέλω να σας ευχαριστήσω που μας παρακολουθήσατε. Μενέλαος Δασκαλάκης, δεν χρειάζεται περισσότερη ούτε επίλογο από μένα ούτε τίποτα. Ήταν σαφής, κατηγορηματικός και αναλυτικός κατά το δυνατόν περισσότερο. Σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας και χαρά σας.